Μένουμε όμως, κύριε Υπουργέ Έλληνες. Μένουμε ενωμένοι. Μένουμε όμως και πιστοί Ορθόδοξοι, κύριε. Μένουμε πιστοί Ορθόδοξοι, κάτι που το ξεχάσετε εσείς. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει όπου θέλει. Θα το πω ευθέως. Αλλά δεν μπορώ εγώ να βλέπω χθες την Κομωτινή, το τζαμί να λειτουργεί, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής. Και έχω και την πίτρα στο προσκομίσιο, αν θέλετε, να λειτουργούν στη Θράκη τα τζαμιά παράνομα με τα μεγάφωνα έξω και να μου απαγορεύουν εμένα στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία να έχει μεγάφωνα. Αυτό είναι τουλάχιστον, δεν πω μόνο παράνομο, είναι και άδικο. Δεν μπορώ να βλέπω παράνομα τζαμιά στην Αθήνα να λειτουργούν. Να βλέπω λαθομετανάστες να κινούνται από εδώ από εκεί. Και ο Έλληνας να πληρώνει πρόστιμο, κύριε. Να πληρώνει 150 ή 300 ευρώ. Μπορεί κάποιοι να ενοχλούνται. Αλλά εμένα με ενοχλεί ότι δεν υπάρχει ισονομία, ισοπολιτεία. Υπάρχει μια ρατσιστική αντίληψη απέναντι στον Έλληνα. Αυτό με ενοχλεί. Όλοι έχουμε ίδια δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν θα πω για τις φερμινίστρες αυτά που κάνανε στα Εξάρχεια. Θα πω όμως, κύριε Υπουργέ, βάλτε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο Άγιο Όρος. Έγινε μια τεράστια θεομηνία. Αποκόπηκαν δρόμοι. Κελιά καταστράφηκαν. Έχετε καταλάβει, έχετε κάνει κάτι, κύριε Σταϊκούρα? Έχετε βάλει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη στο Άγιο. Θα μου πει, την Καστοριά δεν βάλατε εκτάκτου ανάγκη εσείς. Εδώ το νομό Καστοριά, ή την Λέσβο δεν βάλατε. Νομό Λέσβο δεν βάλατε σε εκτάκτου ανάγκη. Βάλτε το περιβόλι της Παναγιάς μας. Βάλτε το σε εκτάκτου ανάγκη. Και επίσης για το Ραμαζάνι. 24 Απριλίου, κύριε συνάδελφοι, με 24 Μαΐου είναι το Ραμαζάνι. Εκεί μαζεύονται οι μουσουλμάνοι. Να σας δω όλους εσάς που είστε εναντίον των μαζέξεων των πιστών, και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι δεν πρέπει να πάμε σε εκκλησίες μέσα για να μην μεταδώσουμε τον κοροναϊό. Τι θα κάνετε εκεί? Εκεί να δω τι θα κάνετε. Εκεί να δω τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα τους συλλάβει όλους αυτούς ή θα φοβηθεί να πάει να τους συλλάβει? Εδώ θα σας δω λοιπόν. Κοντά είναι, δεν είναι πολύ μακριά.